κύριε Παουνί, τώρα έρχομαι σε εσά. Ακούσαμε και τον Αντινάβαρχο. Το ερώτημά μα είναι τι ανατρέπει η αγορά των έξι υποβρυχίων από την Τουρκία και πώ βλέπετε την ναυτική ισορροπία στο Αιγαίο. Τα παρακολουθείτε πολύ καλά αυτά τα εξοπλιστικά. Ο κύριο Παουνί, όπω σα είπα, είναι διεθνολόγο και βαλκανιολόγο. Σα ακούμε. Έχετε και μερικέ φωτογραφίε να μα δείξετε όταν θα κάνετε εσεί τη συνεννόηση με το κοντρόλ να πετάτε τι φωτογραφίε. Εγώ είμαι έτοιμο, αν θέλετε, μπορούμε να ξεκινήσουμε και στην πορεία να απαντήσω και στο ερώτημά σα ώστε έχω επιλέξει 30 ενδεικτικά προγράμματα πολύ σύντομα θα αναφερθώ σε όλα αυτά από ένα σύνολο 90 project περίπου που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας τα 37 προγράμματα επιλέχθηκαν με πιο κριτήριο ότι δεν αφορούν papers, δηλαδή είναι πραγματικά οπλικά συστήματα τα οποία είτε δοκιμάστηκαν στην μάχη, είτε είναι προς, διατίθενται προς πώληση και τα λοιπά. Δηλαδή, μιλάμε για πραγματικά οπλικά ναι. συστήματα και όχι επί σχεδίων. Ναι, παρακαλώ, αν θέλουμε ας να ξεκινήσουμε, για να σα λέω έτσι εντάχει και τι βλέπουμε ε, και αριθμού και κάποια στοιχεία. Λοιπόν, εδώ έχουμε για το άρμα μάχη του Αλτάι. Η Τουρκία το αντέγραψε από το ΚΑΠΑ 2 το νοτιοκορεατικό. Ε, ο κινητήρα θα είναι γερμανικό. Προτίθεται να αποκτήσει 250 συν 750 σε δεύτερη φάση σύνολο χίλια τέτοια άρματα μάχη και υπάρχει και ενδιαφέρον από μεσανατολική χώρα για να το προμηθευτεί. Στο επόμενο. Ε, εδώ πέρα έχω εστιάσει. Αυτά υπάρχουν, ναι. Ναι, ναι. Υπάρχουν, ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι, και έχουν ναι. κάνει και τι απαραίτητε δοκιμέ. Λοιπόν. Εδώ αυτό το άρμα είναι ένα μη 60 τροποποιημένο στο σχέδιο ΦΥΡΑΤ, όπως πολέμησε στην πρόσφατη επιχείρηση στη Συρία, στον κλάδο Ελέας. εδώ εστιάζουμε κυρίως στους κόκκινους εκτοξευτές που έχω επισημάνει πάνω στη φωτογραφία. Τι είναι, αυτά είναι ένα αντίγραφο του ουκρανικού ζράσλων, το οποίο αναχαιτίζει τα επερχόμενα αντιαρματικά βλήματα και αυξάνει την επιβιωσιμότητα του άρματος, στο πεδίο της μάχης, Εδώ οφείλεται κατά την άποψή μου το γεγονός ότι χάσαν μόλις δύο άρματα οι Τούρκοι στην πρόσφατη επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή, τα άρματα φυρά του στο πεδίο τη μάχη. Δεν μπόρεσαν, δεν κατάφεραν οι Κούρδοι να εξουδετερώσουν κανένα άρμα μάχη μετά από εκεί και πέρα του τουρκικού στρατού. είστε. το τρία. Η επόμενη. Η επόμενη φωτογραφία. Είναι το όχημα Πάρ, Λεοπάρδαλη δηλαδή. Είναι ένα τροχοφόρο. Προτίθεται να αποκτήσουν 380 τέτοια και έχουν εκφράσει και άλλε τέσσερι χώρε ενδιαφέρουν να το αγοράσουν. Αυτό σημαίνει με λίγα λόγια ε, συνάλλαγμα, εισρωή συναλλάγματος στην τουρκική οικονομία. Ας δούμε λίγο το επόμενο. επόμενο. Ε, τα έχω κατανοίμει. Το όχημα Τούλπαρ είναι ένα τεθωρακισμένο το οποίο έχει δοκιμαστεί. Αναμένεται τα επόμενα ένα με δύο έτη να μπήκε στους τεθωρακισμένους σχηματισμούς αρχικά. Και η Τουρκία έχει εκδηλώσει την πρόθεση. Αρχικά για 300 περίπου τέτοια οχήματα έχει ισχυρή θωράκιση και αναμένεται. εμείς δεν έχουμε, πρέπει να σας πω στο σημείο αυτό, κανένα τεθωρακισμένο μάχη αυτή τη στιγμή. Έχουμε μόνο ανατολικογερμανικά BMP1. Και Με κάποια λέω ε, Όχι, αυτά είναι τεθωρακισμένα μάχη, τα οποία συνοδεύουν τα άρματα μάχη. Mm. Παίρνουν στρατιώτε πεζικού, έχουν ισχυρή θωράκιση και του διεκπεραιώνουν μέχρι ένα σημείο. Εμεί έχουμε τα μη 113 mm. mm. τι τη δεκαετία yeah, του yeah. 60, δυστυχώ. Το mm. ναι. επόμενο. Ε, το όχημα ΕΣΔΕΡ. Α δούμε λίγο και το επόμενο για να. και το όχημα Κυρπή. Ε, μαζί με τα κόμπρα είναι τα τρία τεθωρακισμένα τροχοφόρα τη τουρκική αμυντική βιομηχανία. Η Τουρκία έχει περισσότερο από 1.000 τέτοια οχήματα στη διάθεσή τη. Αλλά εδώ τα δοκίμασε το Αφρίν. Αυτή η εικόνα είναι από, το, από την πρόσφατη επιχείρηση. Ε, Εντυπωσιακέ είναι όμω οι παραγγελίε που έχει πετύχει η Τουρκία για αυτά τα οχήματα. Τουλάχιστον ε, 16 χώρε έχω δει ότι προτίθονται να αποκτήσουν. 1024 θα πάρει το Ουσμπεκιστάν, μόνο το Ουσμπεκιστάν και 500 του Κατάρ. Εδώ φαίνονται. Ε, πουλάει κιόλα, δεν καταβγάζει μόνο. Ακριβώ, πολλά δισεκατομμύρια και εδώ φαίνονται ε, ε, τα αποτελέσματα τη δίστηση μέσω των στρατιωτικών βάσεων. Αυτό είναι, αυτή είναι ε, η εύτε. αποπληρωμή ε, ε, του Κατάρ προ την Τουρκία. Για την στρατιωτική τη παρουσία στην περιοχή. Ε, πάμε στα πυραυλικά συστήματα. Ο πύραυλο Κάν είναι αυτό, όπω θα λέγεται το εξαγωγικό μοντέλο, Μπόρα, γνωστό στη Τουρκία, 280 χιλιόμετρα εμβέλεια, επιθετικό πύραυλο για καταστροφή στόχων στο έδαφο. Ε, 280 έχουν ανακοινώσει οι Τούρκοι. Εγώ, ο καθηγητή, ο κύριος Λιόλιο, με τον οποίο μιλάω και γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα συστήματα, μου λέει ότι ε, ε, αλλάζοντα το βάρος της πολεμική κεφαλή και αυξάνοντα ε, καθ' αυτόν τον τρόπο την δεξαμενή καυσίμου, ο πύραυλο μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια, ενδεχομένω και διπλάσια. Αυτό δεν το ξέρουμε εμεί, το γνωρίζουν μόνο οι Τούρκοι. Μάλιστα. Το επόμενο. Η επόμενη φωτο φωτογραφία. Επιπλέον πυραβλικά συστήματα. Ένα πολλαπλό εκτοξευτή τη πυράβλων, ο Σακάρια, χρησιμοποιήθηκε στο Αφρίν. Το ο Κασίργα, δεξιά με του τέσσερι Ιωλίνε, ένα αντίγραφο. Του WS1 του Κινέζικου ο Κασίργα, 80 χιλιόμετρα εμβέλιο ο Κασίργα και περίπου 25 με 30 το, Σακάρια, το ΠΕΠ Σακάρια. Το άλλο, το αριστερο Το αυτο Δηλαδή ναι. είναι αντιεροπορικά. Όχι, όχι είναι επιθετικά. Είναι πύραυλοι εδάφου-εδάφου. Εδάφου-εδάφου, μάλιστα. Το επόμενο. Ε, και πρέπει να σα πω ότι οι Κασίρικα πουλήσαν στο Αζερβαϊτζάν. Εδώ έχουμε του πυράβλου Γιλντιρίμ. Είναι το, το, η έκδοση 2, βέβαια. Ε, τώρα αναπτύσσουν την έκδοση ε, 4, η οποία θα έχει μάλλον περισσότερο από 2.500 χιλιόμετρα εμβέλεια και θα φέρουν και ε, χημική κεφαλή από τη, ε, αναφέρουν οι Τούρκοι στις ιστοσελίδε του, αυτό ελέγχεται βέβαια. Μάλιστα. Εγώ λέω τι αναφέρουν ήδη, δεν είναι υποχρεωτικό να το ε, αποδεχτούμε κιόλα. Το επόμενο. Το πυροβόλο Φρτίνα, 370 μονάδε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε υπηρεσία. Χρησιμοποιήθηκε ευρέω το Αφριν ήταν το καταξοχήν πυροβόλο μαζί με κάποια μη 110 και μη 52 ΤΑΦ. Ε, ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό, ε, ανάλογο εμείς έχουμε το Panzerhaubitze 2000 αλλά βέβαια σε πολύ μικρότερες ε, μονάδες, περίπου 24 αν θυμάμαι καλά έχουμε εμείς, 370 η Τουρκία. Έλα, έχουμε και περισσότερα σύνορα. Ναι, το επόμενο. Σαφώς. Εδώ έχουμε... Τα Taf 129 TAC, τα πρώην Ιταλικά μαγκούστα παράχθηκαν στη Τουρκία, ε, 91 συνολικά Έλα, στο αφρύ, ναι. έπεσε ένα τέτοιο στο Αφρίν. <Σήθηκε> σήμερα τα είδα στην άσκηση ΕΦΕΣ στην τελική φάση. Ε, λένε οι Τούρκοι, εγώ δεν το αποδέχομαι, ότι χρησιμοποίησαν από τη μέγιστη εμβέλεια τον πύραυλο Ουμτασέλ, ο οποίο έχει 8 χιλιόμετρα εμβέλεια. Ε, και ε, ε, έλεγαν ότι σήμερα στη διάρκεια τη άσκηση ΕΦΕΣ δοκίμασαν τον πύραυλο αυτό από τη μέγιστη εμβέλεια του. Επίση, ρίχνει επ τουρκική κατασκευή ουρκέτε ε, τζιρίτ. Μάσι. Το επόμενο. Τα ελικόπτερα Hawk αυτά είναι αμερικάνικα. Αυτά είναι γνωστά. Αλλά για ποιον λόγο το έβαλα, του συμπεριέλαβα. Διότι έχουν ήδη 90 και θέλουν να προτίθενται να κατασκευάσουν 107 έω 121 ακόμη τέτοια. Γιατί δεν τα κατασκευάζουν. Ναι, και έχουν γραμμή συμπαραγωγή στη Τουρκία. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτά, Ότι αν τα συνυπολογίσουμε, τα 121 συν 90, συν 20 Cougar, συν 50 μεταγωγικά αεροσκάφη που έχουν μάλλον. Η Τουρκία εκτιμούμε ότι μπορεί σε μία διαδρομή να μεταφέρει 7 με 8 πλήρω εξοπλισμένα τάγματα σε έναν στόχο, σε ένα νησί, να αποβιβάσει με μία διαδρομή 7-8 τάγματα και όπω καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο αυτά να αναχαιτιστούν ένα τέτοιο προγεφύρωμα. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο τα συμπεριέλαβα. Το επόμενο. Ε, το αντιεροπορικό Κορκούτ. Αυτό είναι, πλήρηση, είναι απόλυτα τουρκική κατασκευή. Ε, έχει 2.35 35 χιλιοστών αναμένεται να εντάξουν αρχικά 29 τέτοια συστήματα, καλύπτει τις ε, μηχανοκίνητες φάλεγκες του τουρκικού στρατού από επιθετικά ελικόπτερα και από επιθέσεις αεροσκαφών και UAVs. Το επόμενο. Και τα συστήματα Tilgan και Zipkin, ε, τα οποία έχουν ήδη δοκιμαστεί επιχειρησιακά, ε, ουσιαστικά πρόκειται για πυράβλους Stinger, οι οποίοι ε, ενσωματώθηκαν σε τουρκική κατασκευή τεθωρακισμένα και τροχοφόρα. Τι πειράβλη είναι αυτή, ε, Αντιεροπορική εμβέλεια 5 Ας. χιλιόμετρα. Το επόμενο. Εδώ έχουμε. Ε, δώστε μου λίγο χρόνο. Μισό λεπτάκι λίγο να το δω. Ε, πειραβλη. Ναι, είναι πύραυλη, είναι πειραβλη, ε, με συγχωρείτε λίγο. Α, είναι το σύστημα Ατματζά, το σύστημα ατματζά, το, τα γεράκια δηλαδή, τα οποία θα μπορούν να πλήξουν από την ξηρά, στόχους και στη θάλασσα, με εμβέλειες 222 χιλιόμετρο. Μάλιστα. Το επόμενο; Εδώ τώρα πάμε ναι, λίγο στους φωτοφλασιαστές της χείος. Έχουν ,ε, περίπου 10 project για Uh, so μια επανδρομένα drone, όχι. Drone Είναι μια επανδρομένο αεροσκάφος. Yeah. Uh, UAV. Uh... UAV uh... Τα UAVs Είναι τα Vestel Car Caragel αυτά. Δεν έχουν δοκιμαστεί. Έχουν όμως ήδη παραγγελία για χώρα του εξωτερικού, την οποία δεν κατονομάζουν οι Τούρκοι. Θα δούμε τις επόμενες μέρες ποια είναι. Yeah. Uh, παρακαλώ, το επόμενο. το επόμενο. Εδώ είναι το Bayraktar, το περίφημο πια Bayraktar. Αυτό τους... που ήρθε και, και σε εμά ε. Σε εμά πέταξε. πέταξε στην περιοχή τη Ρόδου εδώ πρέπει να σας πω ότι φέρει πυράβλους μάμελ και Μάμση όπως φαίνονται από κάτω, οι δύο πυραύλοι. Δοκιμάστηκαν στην άσκηση ΕΦΕΣ με επιτυχία αλλά και στο Αφρίν. Με αυτά κύριε Σαββίδη, πολύ σύντομα να σας πω, η Τουρκία εφάρμοσε τον λεγόμενο δικτυοκεντρικό πόλεμο στο Αφρίν. Δηλαδή έπαιρνε εικόνες από το πεδίο της μάχης και τι μετέδιδε σε κέντρο διευθύνσεω πυρός, έχοντα το τουρκικό επιτελείο καθ' τη διάρκεια του 24ωρου εικόνε. Τι... Και εφόσον έκριναν ότι μπορούσαν με τα πυρομαχικά αυτά να πλήξουν και του στόχου, του έπληταν. Εφόσον δεν μπορούσαν, ήταν πιο, πιο θωρακισμένοι οι στόχοι. Καλούνταν η αεροπορία ή τα ελικόπτερα ή το πυροβολικό να του πλήξει. Επίση, πρέπει να σα πω με την κεραία SATCOM που φέρει το, το, το σύστημα Tactic Block 2, ε, δίνει εικόνα στον δορυφόρο Turksat και την εικόνα τη μεταφέρει ο δορυφόρο απευθεία στο γενικό Επιτελείο στην Άγκερα. Δηλαδή, κάνουν χρήση και του διαστήματο στι στρατιωτικέ εφαρμογέ. Έχουν προχωρήσει. Λοιπόν, το επόμενο. Λίγο σύντομα για να μπορέσουμε να προλάβουμε τον χρόνο. Εδώ, αυτά, κύριε Σαββίδη, είναι τα αναλώσιμα drones πια. Ε, τα καμικάζει, λειτουργούν σαν καμικάζει. Εκτοξεύονται από στρατιώτε. <χωρή> Εγκλωβίζει αυτόματα τον στόχο και προσκρούει επί του στόχου. Έχουν, αυτό είναι το αλπαγού. Υπάρχει ένα ακόμα του καργού. Και υπάρχει και το TOGAN, το οποίο κάνει περισσότερο ηλεκτρονικέ υποκλοπέ και δοκιμάστηκε Μάσης. στο Αφρίν. Το εκπαιδευτικό HURKUS, απο, αποκλειστικά τουρκική κατασκευή και σχεδίαση, εξοπλισμένο, σύντομα θα εμφανιστεί και αεριοθούμενο για να αντικαταστήσουν τα αμερικανική κατασκευή τάλων. Δηλαδή πάνε ουσιαστικά σε πλήρη ε, ας το πούμε, εθνικοποίηση τη αεροπορική εκπαίδευση. Το επόμενο το περίφημο F-35 ε, με τον πύραυλο Μέτεορ. Γιατί σα επέλεξα αυτή τη φωτογραφία. Τους, θα. Ε, πού είναι το ζήτημα των F-35, να σα πω λίγο. Ε, Τρει γερουσιαστέ εκ των 100 έκαναν μια πρόταση για πάγωμα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί από την ε, αρμόδια επιτροπή άμυνα. Εκεί θα φανεί αν θα παγώσει. Ε, λέει η Χουριέτ ότι 21, λέει η Χουριέτ, 21 του Ιούνιου παραδίδονται τα δύο πρώτα στην αεροπορική βάση του Λουκ. Ε, η αμυντική της βιομηχανία λέει ότι θα τα πάρουν στι 23 του μήνα και όχι στι 21. Αυτό έχει μικρό, εδιαφέρον, μικρό, εδιαφέρον, μικρή εδιαφέρον, σημασία. Yeah. Ε, δεν θα πάνε όμω στην Τουρκία, θα μείνουν στι ΗΠΑ και θα αρχίσει εκεί η εκπαίδευση. Θα αρχίσουν να πηγαίνουν στην Τουρκία, εφόσον πάνε, προ το αεροδρόμιο του Eskisehir από τι αρχέ του επόμενου έτου ή στα τέλη του 2018. Yeah. Ο πύργο yeah. Μέτεωρ τώρα πρέπει να σα πω ότι καταρρύπτει από τα 100 χιλιόμετρα. Αυτό ο πύραυλο Και έχει προγραμματιστεί να ενσωματωθεί στο τουρκικό F-35. Αν τα πάρουν. Αν τα πάρουν. Συνέχεια. Ναι. Πάμε παρακάτω. Επίση το επόμενο, αν τα πάρουν. Ε, έχω βάλει νομίζω τον πύραυλο ΣΟΜ που είναι τουρκική κατασκευή αυτό. Ναι. Ε, βγάζουν τρει εκδόσει. Ο τελευταίο. Παρακαλώ επόμενο φωτογραφία. Ο τελευταίο αυτό που βλέπετε εδώ. Ο ΣΟΜ Τζέι θα προσαρμόζεται αποκλειστικά στα F-35 και θα έχει εμβέλεια 525 Προφανώς, χιλιόμετρα. Προφανώ αυτά έχουμε και εμεί αμυντικά συστήματα ή δεν έχουμε. Προ το παρόν, όχι, κύριε Σαββαρό. Προ το παρόν Είτε... δεν έχουμε. Πάμε όχι. παρακάτω. Ε, θα μα. και εμεί έχουμε άλλα δύο λεπτά. Ό,τι ε, Νομίζω να ότι να, να προλάβουμε να δούμε τι... και τα τελευταία. Το Boeing 737 το Μέζα, το σύστημα το οποίο. Αυτά έχουν ε, όχι, τα έχουν αγοράσει. Συμμετέχουν σαν συμπαραγωγή και με το οποίο καλύπτουν ένα μεγάλο μέρο των αεροπορικών τη επιχειρήσεων, τι οποίε τις μπορούν είναι. να τι διοικήσουν. Εγώ, ξανά, εγώ ε, ναι, ναι, αυτό ακριβώ είναι. Είναι αεροσκάφο έγκαιρη προειδοποίηση και Μάλιστα. ελέγχου. Ε, να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα, αν γίνεται. Γιατί τα πλοία, το εθνικό πλοίο Μιλγκέμ η κορβέτα από την οποία θέλουν να αποκτήσουν 4 έω 8, άλλε τέσσερι φρεγάτε έχουν στο πρόγραμμα αντίστοιχε και δύο αντιτορπιλικά ε. στο ίδιο. Το το σχέδιο. Πόσα ακόμα έχουμε, ε, Νομίζω ότι είναι πέντε ακόμα διαφάνειε. Αυτό είναι. Τα, τα υποβρύχια για τα οποία μίλησε ο κύριο Ναύραχο δεν έχουν προσθέσει κάτι παρά μόνο ότι θα είναι τα δεύτερη υποβρύχια στον κόσμο, τα οποία θα ενσωματώσουν αντιελικοπτερικέ ικανότητε ε, με του πυράβλου Άιντα. Ναι. Μόνο οι Ρώσοι έχουν τέτοια υποβρύχια με αντιελικοπτερικέ ικανότητε, τα Κύλο, με πυράβλου Γκασκίν και οι Τούρκοι θα είναι οι δεύτεροι με πυράβλου Άιντα. Ναι. Να δούμε λίγο τα επόμενα. Και πάλι ο πύραυλο Ατμάντζα, τον οποίο σα έδειξα του εκπαιδευτέ λίγο πριν, 220 χιλιόμετρα βέβαια Αυτό πρέπει να είναι. Εδώ είναι το ελικοπτεροφόρο Αναντολού, το οποίο θα το πάρουν από ό,τι λένε το 2021. Ε, βλέπετε Με τι. το πάρουν, δεν το κατασκευάζουν. Το ναυπηγούν. Το ναυπηγούν ναι, 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 Είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία ναυπήγηση. Έχει επικλινή ράμπα. Θα παίρνει και αεροσκάφη F35B στο κατάστρωμά του για να κάνει επιχειρήσει. Το επόμενο. Ε, το επόμενο, τελειώνουμε νομίζω, είναι δύο κόμμα διαφάνειε. Αυτό είναι ο δορυφόρο Turksat 4. Πρέπει να σα πω ότι μέχρι το 2032 έχουν προγραμματίσει να αποστείλουν 26 συνολικά δορυφόρου στο διάστημα κατηγορία Τούρξα, Ιτσμετζέ και Γιόκτορκ. Το επόμενο. Κατασκοπευτικού, αναχέτηση βλημάτων κτλ. Το σύστημα Ουζίνου Φούκ είναι αυτό που βλέπετε, με το οποίο σα δίνω τι ακτίνε ελέγχου των θαλασσών μείζονο ενδιαφέροντος, όπω λέγονται. Ε, ένα πλέγμα ραντάρ αισθητήρων, ε, όπου βλέπετε ότι ουσιαστικά ελέγχουν ό,τι του ενδιαφέρει, ό,τι κινείται στην θάλασσα. Εμά βλέπουμε, μα έχει λίγο παρακάτω και Μέχρι την πίνδο βλέπουμε. Ναι. Και το σύστημα κοράλ, νομίζω, είναι το τελευταίο ε, αποκλειστικά τουρκική Ηλεκτρο... κατασκευή. Ηλεκτρονικό πόλεμο. Ηλεκτρονικό πόλεμο, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Από ό,τι κατάλαβα με αυτά που μα λέτε, αυτοί έχουν προχωρήσει σε αυτά που μα περιγράψατε και εμεί εν μέρη έχουμε τα αντίδοτά του. Εν μέρη, ναι. Ε, κοιτάξτε, πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε στην εκπώνηση ε, εξοπλιστικών. Πρέπει να βγει ο αρμόδιο υπουργό. Και δεν είναι αυτό που λέμε τώρα, άντε. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε κοινή γνώμη για να αγοράσουμε όπλα. Όχι, πιο... Εγώ, Αν σε... θέλουμε ασφάλεια... Προφανώ δεν εργάζομαι δεν σε... Για σας. σε εταιρεία με Γιατί ακούω ακού τον κόσμο τώρα και, και διάφορα σχόλια ναι. που λένε τώρα δια... διαμορφώνουν κλίμα για να αγοράσουμε όπλα. Ε, Ωραία, ναι. δεν αγοράζουμε όπλα. Ναι. Τι να κάνουμε. Να παραδοθούμε, Έτσι. να δώσουμε τα κλειδιά. Έτσι ακριβώ.